μεθοδευμένα καλλιεργείται την επικίνδυνη αντίληψη τη ατομική ευθύνη. Δηλαδή, για την πρόκληση ρήπων ευθύνεται ο εργατοϊπάλληλο που κινήθηκε με αυτοκίνητο, με αεροπλάνο και τον φορτώνεται με πράσινου φόρου ή η μεγάλη όμιλη αερομεταφορών και οι αυτοκινητοβιομηχανίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσει επιδοτούν με τα πράσινα ταμεία. Η αλήθεια όμω είναι πεισματάρικη. 90 μεγάλοι όμιλοι ευθύνονται για τα δύο τρίτα των παγκόσμιων εκπομπών καυσαερίων από το 1988, 20 μονοπόλια και το 35% των εκπομπών άνθρακα τις τελευταίες δεκαετίες. Οι Exxon Mobil, η BP, η Shell, το Total και άλλες διαφημίζουν τα πράσινα προγράμματά τους, ενώ αποτελούν μερικούς από τους μεγαλύτερους ρηπαντές. Οι πόλεμοι για τους ανταγωνισμούς των ομίλων προκαλούν ανυπολόγιστες συνέπειες. Η προστασία του περιβάλλοντος προϋποθέτει μια σχεδιασμένη κεντρικά οικονομία Απαλλαγμένη από το κριτήριο του κέρδου, χωρί εκμετάλλευση, χωρί υπεριαλιστικού πολέμου και μονοπόλια, με στόχο την ικανοποίηση σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, με πλήρη ενεργοποίηση τη τεχνολογική και επιστημονική προόδου, για την ασφάλεια και την υγεία του πληθυσμού, για την προστασία του περιβάλλοντο.